γύρισμα είναι πολύ καλή. Βουτσιάς 0-1 ο Ηρακλής στο δεύτερο μόλις λεπτό. Ο νεαρός Βουτσιάς βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα πάρα πολύ νωρίς. Αμαρκάριστος, ξεχασμένος από την άμυνα της Σκόντα, προβάδισμα για τον Ηρακλή με τον Βουτσιά. Μόλις το 2. Και η στατιστική δείχνει ότι φέτος ο Ηρακλής όταν σκοράρει στα παιχνίδια του έχει σκοράρει σε 7 από τα 14 μάτς, με το απόψινο 8 από τα 15 του πρώτου γύρου. Όταν σκοράρει ο Ηρακλής δεν χάνει. Ξανά η σέντρα του Επστάιν, αμαρκάριστος ο Βουτσιάς, 0-1 ο Ηρακλής. Τέλεια σέντρα από τον Γερμανό, τον Επστάιν. Ο Βουτσιάς που λογικά είδε και κίτρινη κάρτα γιατί έβγαλε τη φανέλα του. Μόνοι τους δεξιά δύο παίκτες, ο Φλίσκας σουτάρει πάνω στον Κατσαμπή. Πλάγιο Λουτσιάνο για τον Κιντάνα. Σέντρα του Κιντάνα, δεύτερο δοκάρι για τον Ζιέντσουκ, 1-1. Με παρόμοιο τρόπο η Ξάνθη ισοφαρίζει με τον Ζιέντσουκ. Ίδιο γκολ με αυτό του Βουτσιά. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, αμαρκάριστος. Το 1-1 ο Πολωνός στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Αμαρκάριστος ο Βουτσιάς και ο Περπερίδης τον έχουν χάσει, 1-1. Ο Περπερίδης κυρίως πήγε και αυτός κοντά στα στόπερ. Ο Βουτσιάς πολύ μακριά από τον σκόρερ. Η ισοφάριση για την Ξάνθη, ασίστο Κιντάνα, κεφαλιά ο Ζιέντσουκ, 1-1. Corner. Δεύτερο δοκάρι, ο Σπούρνινγκ δεν μπλοκάρει, απομακρύνει πάνω στον Τιέο Παπαδημητρίου. Νέο σουτ και γκολ από το Σαρακατσάνο. Ο Ηρακλής παίρνει και πάλι το προβάδισμα. Η απομάκρυση του Σπούρνινγκ έστειλε την μπάλα πάνω στον Τιέο, αυτός σούταρε. Παπαδημητρίου σταμάτησε το σουτ του Τιέο και έστρωσε την μπάλα στον Σαρακατσάνο, ο οποίος κάνει το 1-2 στο 28. Εδώ θα ξαναδούμε. Ο Τιέ σουτάρει, ο Παπαδημητρίου απομακρύνει και στρώνει την μπάλα στο Σαρακατσάνο για το 1-2. Πάμε στο Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο. Ο Σάββος Κοβίδης πάλι παρατηρήσεις κάνει, τους ζητάει να αποφεύγουν τις περιττές ενέργειες, θέλει να παίξουν απλά. Όσο για το Σαρακατσάνο, χωρίς να είμαι σίγουρος, πρέπει να είναι το πρώτο του γκολ. Το πρώτο του είναι. Γιάννη Αναγνωστόπουλε, λέγαμε ότι δίνει οδηγίες στο... Συνέχεια το παιχνίδι με τον Κοστούλα να προωθεί την μπάλα για το Στέρπα. Αφήνει στο Λουτσιάνο. Πέρασε ωραία για το Ζιέντσουκ. Γυρίζει ο Ζιέντσουκ. Σωστά ο Πόη, το 2-2. Πολύ ωραίο μάτς στη Ξάνθη. Ο Αργεντινός σκοράρει το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα και ισοφαρίζει για τη Σκόντα στο 36. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Πόη προειδοποίησε της στο 30 και το 34. Και στο 36 τελικά πετυχαίνει τον γκολ που έχει ψάξει πάρα πολύ. Ωραία η παλιά του Λουτσιάνο για τον Ζίεντσουκ. Σέντρα του κοντράρει και στον Περπερίδη καταλήγει στον Πόη. 2-2. Μαύρο Πόη λοιπόν. Λέω είναι μόνος του πρώτο σκόρερ για την Ξάνθη με 3 γκολ. Δύο φορές κρατάει το 2-2. Λουτσιάνο, καθώς η Ξάνθη είναι πάντα στην επίθεση. Νέα σέντρα. Ο Στέρπα την κεφαλιά, τώρα ο Μπατής δεν θα μπορέσει. 3-2 η Σκόντα. Φοβερό παιχνίδι στα πηγάδια. Ο Στέρπα δίνει προβάδισμα στη Σκόντα με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, γιατί λογικά δεν θα έχουμε άλλο παιχνίδι. Θα σφυρίξει τη λήξη του ημιχρόνου, διετής αναμέτρησης ο κύριος Παπάς. 3-2 για τη Σκόντα από το Στέρπα. Ο Μπατής δύο φορές κράτησε το 2-2, δεν τα κατάφερε εδώ. Ο Στέρμπα πιο ψηλά από όλους. Κακή εκτίμηση από τον Παντή σε αυτή τη φάση, 3-2. Σέντρα του Λουτσιάνο, κεφαλιά του Στέρμπα, 3-2 η Σκόντα. Ψάχνοντας και τον Πόη, κεφαλιά του Γιαννούλη όμως στέλνει την μπάλα στο Λουτσιάνο. Λουτσιάνο μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει με το δεξί. Έχουμε κόρνερ, όχι. Πέναλτι με υπόδειξη του βοηθού. Ο βοηθός είδε καλύτερα τη φάση από τον διαιτητή, τον κύριο Παπά, που ήταν αρκετά μακριά από τη φάση. Ο βοηθός είδε
το χέρι του Γιαννούλη. Πέναλτι για την Σκόντα και ευκαιρία για το 4 λεπτό της αναμέτρησης στα πηγάδια. Λουτσιάνο απέναντι από τον Παντή. Λουτσιάνο 4-2. 4-2 στο 56 για τη Σκόντα. Πρώτο γκολ για τον Λουτσιάνο στο πρωτάθλημα. Η Σκόντα φτάνει στο 4-2. Δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ σήμερα. Με την εκτέλεση του Λουτσιάνο 4-2 για τους Παιδούχους. Ξανά και ξανά. Το 4-2 από τον Λουτσιάνο. Κονέ για τον Γιάκοπ. Γιάκοπ που γυρίζει, μπάλα περνάει, 4-3. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι με σκόρερ το Μάουρο Μιλάνο. Το τελευταίο δεκάλεπτο θα έχει φοβερό ενδιαφέρον στα πηγάδια, γιατί ο Ηρακλής σε μια φάση που το παιχνίδι είχε χάσει το ρυθμό του, η Ξάνθη φαινόταν να ελέγχει το μάτς. Ο Ηρακλής μπαίνει και πάλι στο παιχνίδι. Η ασίστ του Γιάκοπ, 4-3 ο Μιλάνο. Στο 81. Μιλάνο αμέσως κάνει τη δουλειά του, γι' αυτό τον έριξε στο μάτσο κόφι.